Τη φραγίδα τη Χρυσή Αυγή και αποτυπωμένο το σύμβολο των ΕΣΕΣ που περιέχεται στο φάκελο είναι κατά τι διοκτικέ αρχέ. Ο καμβά πάνω στον οποίο χαρτογραφείται κάθε ενέργεια τη οργάνωση η οποία το 1987 διαχωρίστηκε στο πολιτικό και το επιχειρησιακό τμήμα. Σκοπό κάτω το κατηγορητήριο που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν ο επικεφαλή Νίκο Μιχανολιάκο, οι βουλευτέ και τα στελέχη τη Χρυσή Αυγή ήταν η φιλετική καθαρότητα τη αρία η ανωτερότητα έναντι των άλλων πληθυσμών που είναι οι πάνθρωποι, όπω οι αλλοδαποί, οι Ρωμά, οι ομοφιλόφιλοι, οι έχοντε νοητικά ή κινητικά προβλήματα, αλλά και οι διαφωνούντε με τι θέσει τη οργάνωση. Όσο για του σκοπού. Για τα μέλη τη Χρυσή Αυγή, η βία είναι το μήνυμα και όχι απλώ μέσον προ επίτευξη των σκοπών του. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τη οργανώσεω αποτελούν Α. Η στρατιωτική δομή. Β. Η απόλυτο ιεραρχία οι παραβίε τι οποίε επιφέρει σκληρέ για τη σωματική αικαιρεότητα και την προσωπικότητα του παραβάτου συνέπειε. Βαθμίδε ιεραρχία, φαλαγκίτη, λοχήτη, πυρηνάρχη, ομαδάρχη, τομεάρχη, φαλαγκάρχη, κατά το άρθρο 11 του καταστατικού. Γ. Η τυφλή υπακοή στι εντολέ των ανωτέρων. Δ. Η συνομωτική και βάση προκαθορισμένων κανόνων δράση, η οποία περιλαμβάνει ακόμα και ευνηδιαστικέ, βίαιε και μαζικέ επιθέσει από νεοτέρα ηλικία μέλη. Χαρακτηριστικό αναφέρεται το φυλάδιο τη οργανώσεως Εκπαιδευτική Τάξη Πρωτεσίλαο. Μια ανώνυμη επιστολή προ την εισαγγελία του Αριού Πάγου φαίνεται πω ξετυλίγει το κουβάρι όλη τη υπόθεση. Κύριε Εισαγγελέα, από τα μέσα μαζική ενημέρωση πληροφορούμε ότι ενεργείται προκαταρκτική εξέταση για το εγκληματικό και φασιστικό μόρφωμα τη Χρυσή Αυγή ω πρώην μέλο τη Χρυσή Αυγή που εκδιώχθηκα και δέχθηκα επιθέσει επειδή αντιλήφθηκα ότι οι πρώην συναγωνιστέ μου δεν ήταν τίποτε άλλο παρά κοινή κακοποιή, θέλω να σα γνωρίσω κάποια στοιχεία για την εγκληματική του δράση. Σκοπό και στόχο του δεν είναι το καλό τη πατρίδα όπω λένε, αλλά καλυπτόμενοι πίσω από την κοινοβουλευτική του παρουσία έχουν δημιουργήσει εγκληματική οργάνωση με αρχηγό, υπαρχηγού, διευθυντέ και τάγματα εφόδου που δράει ιεραρχικά σε όλη την επικράτεια. Η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση έχει εκτελέσει και εκτελεί συγκροτημένα και με πολλά άτομα επιθέσει βία που πολλέ φορέ εξελίσσονται σε φόνου και βαρύτερου τραυματισμού, εκβιάζει και στρέφεται κατά αλλοδαπών που κατοικούν στη χώρα, αλλά και κατά Ελλήνων που τυχαίνει να διαφωνούν μαζί του. Τα έσοδα τη οργάνωση προέρχονται από πωλήσει όπλων, εκβιάσει, λαθρεμπόριο και παρόμοιε εγκληματικέ ενέργειε. Μεταξύ αυτών που συμμετέχουν ενεργά στην εγκληματική δραστηριότητα τη οργάνωση είναι και τα παρακάτω άτομα που χρησιμοποιούν του τηλεφωνικού αριθμού. Γιώργος με τηλέφωνα Ο Γιώργος με το ψευδόνυμο Αιγύπτιος με τηλέφωνο Ο Γιάννης ο Άγκος με τηλέφωνο Ο Ρουπακιάς που πιάστηκε για το φωνικό στο κερατσίνι με τηλέφωνο Και ο Δεβελέκος που κάνει κουμάντο στην νεολαία με αριθμό Εάν ψάξετε για αυτούς και τα τηλέφωνά τους είμαι σίγουρος ότι θα καταλάβετε πολλά για το πώς δουλεύουν Με πίστη στην πατρίδα και τον πολιτισμό της